Η νέα σεισμική δόνηση στην Κρήτη έχει καταγραφεί από τους σεισμογράφους του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών με μέγεθος 4,8 ρίκτερ και εντοπίζεται στο θαλάσσιο χώρο ανάμεσα στην Κρήτη και τη Σαντορίνη, όπου επίσης έγινε ιδιαίτερα αισθητός. Ο σεισμός σημειώθηκε στις 10:57 το πρωί στη θαλάσσια περιοχή 66 χιλιόμετρα βόρεια του Αγίου Νικολάου, με εστιακό βάθος στα 55,2 χιλιόμετρα. Έγινε αισθητός σε ολόκληρο το νομό Λασιθίου αλλά και το Ηράκλειο. Οι επισκέψεις του Εγκέλαδου στην Κρήτη τα τελευταία 24 ώρα είναι πυκνές, καθώς καταγράφονται δονήσεις άνω των 3 ρίχτερ τόσο στο βόρειο όσο και το νότιο μέτωπο. Το μέγεθος είναι 4,8 βαθμοί της κλίμακας ρίχτερ, είναι διαμέσου βάθους, μέσα στην οπισθοτάφρο. Αναλυτικότερα, στις 10:29 το πρωί του Σαββάτου σημειώθηκε σεισμική δόνηση στη θαλάσσια περιοχή 53 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά του Τιμπακίου. Στις 10:02 το πρωί της Κυριακής σημειώθηκε νέα δόνηση μεγέθους 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σε θαλάσσια περιοχή 75 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά του Τιμπακίου. Είναι μια περιοχή η οποία έχει σεισμικότητα, δίνει σεισμούς. Τα μεγέθη είναι ακόμα μικρά, είναι κάτω του 5, οπότε δεν είναι κάτι ιδιαίτερα ανησυχητικό. Ωστόσο, οτιδήποτε γίνεται και σε όλη την Ελλάδα και στη συγκεκριμένη περίπτωση που έχουμε επαναλαμβανόμενους σεισμούς σχετικά σημαντικών μεγεθών, έστω και 3,5-4, το παρακολουθούμε να δούμε την εξέλιξή του, να δούμε αν υπάρχει κάτι το οποίο θα έπρεπε να προσέξουμε περισσότερο. Δεν συνδέονται και δεν έχουν καμία σχέση αλληλεπίδρασης μεταξύ τους, ανέφεραν νωρίτερα οι σεισμολόγοι του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ενώ υπογράμμισαν ότι πρόκειται για τη συνήθη και αναμενόμενη δραστηριότητα στην περιοχή. Καμία σχέση το ένας εστιακός χώρος με τον άλλον. Αυτοί οι σεισμοί είναι συνηθισμένοι, δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Θεωρητικά σε τέτοιο βάθος οι μετασεισμοί είναι ελάχιστοι ως καθόλου. Την εκτίμησή του ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας από τη σεισμική δόνηση των 4,8 βαθμών εξέφρασε και ο πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας. Όπως ανέφερε ο κύριος Λέκας, πρόκειται για σεισμό με κύριο χαρακτηριστικό το αυξημένο βάθος, το οποίο τον διαχωρίζει από τους υπόλοιπους σεισμούς που έχουν καταγραφεί το προηγούμενο διάστημα στην Ελλάδα. Ο ίδιος απέκλεισε το ενδεχόμενο γενικότερης διέγερσης του ελληνικού χώρου, όπως επίσης και το να συνδέεται η σημερινή δόνηση με την ηφαιστειακή δραστηριότητα της Σαντορίνης, κάνοντας λόγο για τελείως ανεξάρτητα γεωδυναμικά φαινόμενα.